Είναι αυτό που λέει: αν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, θα πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Θα μου πεις κινούνται τα βουνά. Θα σου πω μια χαρά: κινούνται τα βουνά. Αν πιστέψουμε τον κύριο Θανάση Γκανά, ο οποίος είναι διευθυντής ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο οποίος μας λέει, φίλε μου, ότι τα πράγματα, πώς το λένε, κινούνται. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βλέπετε ακριβώς πίσω μου το οποίο μετακινήθηκε σύμφωνα με τους επιστήμονες περίπου 1 με 1,5 εκατοστό μετά το σεισμό. Θέλω να το δείτε καλά. Για βουνό δεν είναι πολύ λίγο. Πιθανόν χθες το βουνό αυτό. Ναι, πολύ πιθανόν το Σάββατο το βράδυ, το απόγευμα μάλλον τέτοια ώρα, κάποιος να βλέπει το βουνό να ήταν περίπου 1,5 εκατοστό πιο ανατολικά, καθώς μετά το σεισμό πήγε 1,5 εκατοστό πιο δυτικά. Είναι μία από τις συνέπειες του σεισμού. Πάντως αυτό δεν συμβαίνει πρώτη φορά. Να σε ρωτήσω, Θανάση. Πάντως, τώρα, αυτό το... πέρα από την πίστη που κινεί βουνά και τα σχετικά. Από ό,τι ανταλαμβαίνουμε, Χρήστο. Τι είπα, Θανάση, πάνω. Λοιπόν, η ζωή στα Γιάννενα, ναι, θα αργήσει να πάρει κανονικούς ρυθμούς. Ακόμα κουνιούνται. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, Κωνσταντίνε, καθώς είχαμε 2 νέες σεισμικές δονήσεις από το μεσημέρι και μετά. 15 λεπτά μετά τις 3 είχαμε 4,3 ρίχτερ. Το επίκεντρο είναι περίπου στα 10 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά των Ιωαννίνων. Λίγο παραπάνω, λίγα χιλιόμετρα παραπάνω, 3,4, 13 λεπτά μετά τις 5. Είναι βέβαια η συχνότητα των σεισμικών δονήσεων έχει αλλάξει σε σχέση με τα όσα έζησαν οι κάτοικοι των Ιωαννίνων από το βράδυ του Σαββάτου και μετά τον σεισμό των 5,5 Ρίχτερ, μέχρι και χθες το απόγευμα, όπου είχαν ακούσει σχεδόν περίπου 200 σεισμικές δονήσεις σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Πλέον δεν ακούγονται τόσοι σεισμοί, ακούστηκαν αυτοί οι δύο, δεν έχουν ακουστεί οι άλλοι. Υπάρχουν βέβαια κάποιες μικρότερες δονήσεις που γίνονται. Βέβαια, οι σεισμολόγοι, αυτό το οποίο μας λένε από το πρωί και ο κύριος Λέκας που είναι εδώ, είναι ότι αυτό είναι θετικό στα γεγονότα. Τα σχολεία σήμερα ήταν κλειστά, θα παραμείνουν και στα Γιάννενα και σε δύο γειτονικούς δήμους κλειστά και αύριο. Το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΗ κάθε μέρα θα αποφασίζουν οι δήμαρχοι μαζί με τον Περιφερειάρχη, αλλά πιθανόν την Τετάρτη να ανοίξουν, καθώς αύριο είναι για προληπτικούς καθαρά λόγους, δεν ανοίγουν τα σχολεία. Λοιπόν, να πούμε ότι και το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΗ θα είναι ανοιχτό κανονικά. Ευχόμαστε αύριο καλή επιστροφή στην ομαλότητα.